Χαίρετε και εσείς, το δελτίο ειδήσεων του COS TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Μπείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του COS TV. Ένα ξεχωριστό χειροποίητο ημερολόγιο για το 2023 χάρισαν τα παιδιά του Κεντού στον πρόεδρο της Μαρίνας Κώστα Χόνδρο κατά την επίσκεψή του στην γιορτινή Μαρίνα της ΚΟ. Γέμισαν ξανά οι πλατείες με παιδικά χαμόγελα και χαρούμενες φωνές με τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια. Συνεχίζονται τα δρομολόγια του Ολύμπιου Ζεύ στην γραμμή μας Τεχάρη Κλάν, Κάλυμνος και τις γιορτές, εξυπηρετώντας πολύ κόσμο. Ανάγνωση του ειδικού της χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, ο Άγιος Βασίλης που ήθελε να δυνατήσει, πραγματοποίησε δημοσιογράφος Κλεοπάτρα Μισαηλίδου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Μαρίνας. Τι να προσέξουμε για το εορταστικό τραπέζι και τις αγορές προϊόντων, μας συμβουλεύει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών του Αιγαίου, Γιώργος Ευγενικός. Με τρία νέα βιβλία που αφορούν την Ανεκαρνασό, βρέθηκε στην ΚΟ ο συγγραφέας Μιχάλης Τριανταφύλλου. Σε εξέλιξη στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, το δεύτερο κρίσμα του μπάσκετμπολ του Παρίνα μέχρι του Εσπέρου. Κάλυψε τα έξοδα μετακινήσεων των ανοιχτών ομάδων και την αποζημίωση για τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών ΙΕΠΟ με τα χρήματα προς την έξοδο Δεκανήσου. Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, παραμονή πρωτοχρονιά, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επαναληπτική ειδική μεικτή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ, διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι, με θέμα την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου ΚΟ οικονομικού έτους 2023 και της στοχοθεσίας, με εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσόπουλο. Παρατάθηκε για μία ακόμα χρονιά η θητεία 6 αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Έτσι, στη θέση τους παραμένουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου η Χαρούλα Γιασιράνη, Κάλεσος Διακογεωργίου, Στέλιος Πρίγκος, Ευδοκία Κατσάνη, Χρήστος Μπάρδος και Νίκος Νικολής. Πάμε σε κάτι πιο εορταστικό. Ένα ξεχωριστό χειροποίητο ημερολόγιο δημιουργία των παιδιών του Κεντού ήταν το δώρο στον πρόεδρο της Μαρίνας ΚΟ, Κώστα Χόντρο, το οποίο έδωσαν τα ίδια τα παιδιά σήμερα το πρωί κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας και να παίξουν με τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που έχουν στηθεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Ο πρόεδρος της Μαρίνας προσκάλεσε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς στο Κεντού να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Μαρίνας που συνεχίζονται μέχρι 6 Ιανουαρίου. Στην γιορτινή Μαρίνα της ΚΟ βρέθηκαν σήμερα το πρωί τα παιδιά του Κεντού μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό για να χαρίσουν στον πρόεδρο της Μαρίνας ένα χειροποίητο ημερολόγιο του 2023. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας, έπαιξαν με τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και πέρασαν ένα ευχάριστο πρωινό με πολύ παιχνίδι και κέφι. Καλημέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας, γιατί και το έργο που παράγετε όλοι σας και τα παιδιά που έχουν έτσι, τη διάθεση να μάθουν και να καλλιεργηθούν στα μύρια όσα, νομίζω ότι είναι φάρος ελπίδας, κυρίως για όλους μας και ένα μεγάλο μάθημα. Και τα χαίρομαι γιατί είναι όλα χαμογελαστά με τα μάτια τους έτσι μεγάλα. Είναι πολύ χαρούμενα που έχουν έρθει εδώ, έχουν φύγει από ένα χώρο που εντάξει δεν είναι ο ιδανικότερος. Διαμονής σίγουρα. Να βγουν λίγο έξω να χαρούν τις όμορφες μέρες που έχουμε τώρα τις γιορτές. Και πάλι θα σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την ευκαιρία και εμάς ως επιχείρηση και ως Δήμος Ενεά να αποτελέσουμε έτσι ένα μέρος για να ξεφύγουν και αυτά τα παιδιά να δουν και ιδίως αυτές τις μέρες γιορτινές να δουν τον κόσμο με άλλα μάτια. Αυτά τα υπέροχα μάτια τους. Έχω ζωγραφιά. Για να δω. Εσχαδί. Εσχαδί για όλα. Ένα δώρο που θα κάνουμε εμείς για εσάς. Σας ευχαριστώ πως είμαι. Πως είναι ευχαριστώ. Σόκαρα. Να ρωτήσουμε τα παιδιά αν τους αρέσει η ΚΟΣ, αν τους αρέσει το νέο του σχολείο εδώ στο νησί μας. Ναι, hey, από τις άλλες κομμουνιστές σας, ακούτε μου αψωθήν περιμέτρα σε κοιτή δάντε να φερμέτρα. Αψωθήν. Μα αψωθήν είναι κοιτή. Ναι. Εμείς αψωθήν μπορούμε να εμείς πολύ, πολύ χαρούμενοι και πολύ ευχαριστημένοι με το σχολείο μας. Πώς θα περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα εδώ στην ΚΟ? Κιφ γαντού του λεωάκτηλ κύρες μας όνει, αγαίδιλ μελέτ, κιφ γαντού του σενάδι. قدينا هلعب وكنا نطلع كنا نطلع وكنا كان نلعب Παίζαμε και βγήκαμε έξω και παίζαμε και με φέρανε παιχνίδια.
Εκείνοι που πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, τι έχουν πει στον Άγιο Βασίλη να τους φέρει φέτος δώρο? Είτε πιτσάντακου Παπα Νουέλ. Παπα Νουέλ έχει τζάμπλο κόμμα σαν να δει. قبل هدايا العاب وحاجات حلوه حاجات حلوه يعني حاجات كتير حلوه ما يفر بخنيديا ما يفر بخنيديا كي بولا براماتا بولا اوريا براماتا. Να το ρωτήσουμε και από ποιο μέρος είναι και αν τους αρέσει γενικότερα η ζωή εδώ στο νησί μας. طيب انتو بتسالكم انتو من وين انتو اذا كنتو بتحبوا هون الجزيره هون من فلسطين يعني είμαστε από το Παλαιστίνη, Γάζα. Επιτυχαίνω χώνη, τζιζίρα χώνη. Ναι, μου αρέσει το νησί. Από το σχολείο εδώ και τώρα που βγαίνουν, μαθαίνουν και βλέπουν, γνωρίζουν άλλα παιδιά, έτσι μαθαίνουν και το πώς βιώνουν τα άλλα παιδιά στις δικές τους χώρες. Τι είναι αυτό που μαθαίνει και τους αρέσει πολύ στο καινούργιο του σχολείο εδώ? Τα μπενίσμα المدرسات كم اللي انتو فيها بتتعرفوا على مثلا اولاد جداد يعني اصدقاء جداد اتعلمتوا منهم ايش؟ ايش اللي تعلمتوه من اصدقائكم الجداد؟ احنا تعلمنا الارقام لا من اصدقائكم الجداد تعلمتوا شيء؟ اتعلمنا الكلام اليوناني اتعلمنا كمان كيف نتعامل معاهم بالاشاره حتى اذا احنا مش عارفين. Έχουμε μάθει να μιλάμε λίγο ελληνικά, να μαθαίνουμε. Και αν είσαι κάτι δύσκολα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα χέρια ή αυτά. Κάτι δηλαδή νόμιμα να ξέρουμε να μιλήσουμε ελληνικά. Κύριε Βατσινέ, η επίσκεψη των παιδιών του Κεντού εδώ σε εγκαταστάσεις της Μαρίνας, θα θέλαμε να μας πείτε και τις δράσεις αυτές που αφορούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο για την φιλοξενία εδώ στον όμορφο χώρο της Μαρίνας, στον γιορτινό χώρο. Στόχος των Το δικός μας για τα παιδιά είναι η κοινωνικοποίησή τους, η εξωστρέφεια, αυτές τις όμορφες ημέρες τις γιορτινές, να συναναστρέφονται, να βλέπουν το όμορφο νησί, τις γιορτινές εδώ δράσεις που έχουν διοργανώσει ο Πρόεδρος και η υπόλοιπη ομάδα της Μαρίνας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία αυτή. Πρόεδρε, μια όμορφη έτσι έκπληξη σας ετοίμασαν τα παιδιά με ένα χειροποίητο ημερολόγιο, το πραγματικά το οποίο ήταν ιδιαίτερο και πολύ όμορφο. Εγώ το χάρηκα και χάρηκα ειλικρινά που αυτή την επίσκεψη, που είναι και η μεγαλύτερη χαρά που έχω δοκιμάσει αυτό το περίοδο που είμαι πρόεδρος εδώ στη εταιρεία της Μαρίνας, και χάρηκα για την επίσκεψη των παιδιών, χάρηκα που διασκεδάζουν και είναι έτσι, λάμπουν τα μάτια τους με αυτή την εκδήλωση που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Θέλω να συγχαρώ ειλικρινά όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους συνεργάτες σας για αυτό το αξιέπαινο έργο που κάνετε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τεράστια στιγμή του ανθρωπισμού για τον τόπο μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, ως ΚΟΗ πρώτα απ' όλα και ως Έλληνες. Θέλω να συνεχίσετε, σαν Κώστα, σας ζητώ αυτό πλέον, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να προσφέρετε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να μην χάσουν την παιδική τους ηλικία, να μάθουν ό,τι μαθαίνουν όσο περισσότερο μπορούν μέσα στις συνθήκες αυτές που έχετε εκεί, που μαθαίνουν ότι διαρκώς και με τον δικό σας κόπο διαρκώς γίνονται και καλύτερες, να μπορούμε έτσι να έχουν να θυμούνται κάτι πολύ ευχάριστο. Εμείς θα είμαστε εδώ ως διοίκηση και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες στη διοίκηση και στη διεύθυνση της Μαρίνας που συμβάλλουν καθημερινά σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα είμαστε εδώ ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και έπειτα μπορούμε να έχουμε τη συνεργασία και την επαφή ευχαρίστως από τη δική μας μεριά και από τη δική σας ασφαλώς, για να μπορούμε να δώσουμε όσο περισσότερες στιγμές ευχαρίστησης και χαράς για αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά για όλους. Ο χρόνος τελειώνει για τις επιχειρήσεις που κλήθηκαν να επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως ολόκληρα τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρήσει τους όρους του προγράμματος. Όσες υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απαλλαγούν από την έντοκη και εφάπαξ επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιστρεπτέας. Το ίδιο θα συμβεί και σε όσες διαπιστωθεί ότι τήρησαν τη ρήτρα απασχόλησης. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ακόμη και μετά την ευνοϊκή προσαρμογή των όρων διατήρηση των θέσεων εργασίας δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας, θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο και μετόχο το κρατικό δάνειο που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2023.
Για τα παιδικά γιορτινά παιχνίδια το επόμενο θέμα. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, οι πλατείες της πόλης μας γέμισαν κόσμο και χαρούμενες παιδικές φωνές. Στην πλατεία Καζούλη με το καρουζέλ και στην πλατεία Ελευθερίας με τα φουσκωτά παιχνίδια και τα ξύλινα σπιτάκια, τα παιδιά ευχαριστούνται εντελώς δωρεάν παιχνίδι και ξεγνιασιά, εκμεταλλευόμενα τη γιορτινή περίοδο και την αποχή από τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Πολύ ευχάριστο που έχουμε το καρουζέλ, έχουμε το φουσκωτό. Τόσα κάτι διαφορετικό για τα κάτι παιδιά. Διαφορετικό για τα παιδιά. Και χαίρονται και διασκεδάζουν. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Κορίτσια, πώς περνάτε εδώ στο καρουζέλ? Ωραία. Ωραία. Πόσες βόλτες έχετε κάνει? Νομίζω αυτή είναι η τέταρτη που ανεβαίνεις. Για πες μου, εσύ πώς πέρασες? Σ' αρέσει που κάνεις γύρω-γύρω με το καρουζέλ? Ναι. Θα κάνεις και άλλες βόλτες πολλές ακόμα? Ναι. Εσύ, για πες μου, είσαι και λίγο πιο μεγάλη. Πόσες βόλτες έχεις κάνει? Πάρα πολλές. Θα κάνεις κι άλλες. Σε βλέπω, έχεις ανέβει, να ανέβεις πάλι σε αλογάκι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πλατεία Καζούλη, το καρουζέλ από πίσω το Χριστουγεννιάτικο. Το βράδυ είναι πολύ εντυπωσιακό με τα φωτάκια. Φέρατε κι εσείς τα παιδιά σας να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Ναι, με τα φουσκωτά και το καρουζέλ και έχει και πάρα πολύ όμορφες μέρες. Είναι γιορτινές μέρες, δεν έχουμε σχολείο. Έχουμε ελεύθερο χρόνο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και είμαστε εδώ οικογενειακώς για καφεδάκι. Νομίζω ότι θα μείνετε πάρα πολλές ώρες εδώ στις πλατείες και τις δύο, γιατί τα παιδιά δεν κατεβαίνουν πάνω από το καρουζέλ. Δεν φεύγουν ούτε από τα φουσκωτά ούτε από το καρουζέλ. Ερχόμαστε και καθόμαστε ώρες. Ευκαιρία να πιείτε κι εσείς ένα καφεδάκι ήρεμη. Βεβαίως, αυτό. Πάνω απ' όλα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείτε. Περάσατε όμορφα? Ναι. Ωραία ήταν. Δεν ζαλιστήκατε? Όχι, γιατί τα άλογα ήταν χαλασμένα και δεν κουνιόταν καθόλου. Όχι, δεν ήταν χαλασμένα. Απλά πάνε σιγά σιγά για να είστε ασφαλείς, να μην χτυπήσετε, κατάλαβες? Δεν κουνιώτησαν από τη θέση τους. Εσείς ήδη πέρασες καλά? Ναι. Θα ξανανεβείτε, θα κάνετε άλλη βόλτα, θα πάτε στα φουσκωτά? Μπορεί. Ωραία. Καλές γιορτές, καλή χρονιά. Επίσης. Εσείς δεν θα κάνετε βόλτα μαζί με το εγγόνι? Τα εγγόνια. Τα εγγόνια. Δεν θα τα συνοδεύσετε κι εσείς έτσι λίγο να χαρείτε, να μπείτε στο κλίμα? Από εκεί η μία. Ναι. Η άλλη δουλεύει και τα κατέβασε και η γιαγιά για να ξεσκάσει λιγάκι τις μέρες που είναι. Σωστά. Πώς σας φαίνεται έτσι που έχουμε το καρουζέλ εδώ, τα φουσκωτά από εκεί? Φέτος είναι πολύ ωραία. Ωραία. Καλά, μόλις 2 χρόνια είμαστε. Σωστά. Ήμασταν κλεισμένοι λόγω της πανδημίας, αλλά φέτος νομίζω κάτι κάναμε. Πάντως πρέπει να προσέχουμε. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Σας ξέρουμε. Καλές γιορτές. Επίσης, καλή χρονιά να έχετε ό,τι επιθυμείτε. Πείτε μου λίγο, πώς περνάτε εδώ στο φουσκωτό? Τέλεια, είναι τέλεια. Σας αρέσει? Ναι, τέλεια. Νομίζω θα φάτε όλο το πρωινό εδώ πάνω στο φουσκωτό, ναι. Να ανεβοκατεβαίνετε. Εγώ μέχρι τις 3-4 θα κάτσω. Μα σας αρέσει εδώ το φουσκωτό? Πολύ ωραία. Είναι ωραία, περνάτε καλά. Είναι κάτι διαφορετικό, ε? Ναι. Για πες μου, εσένα σ' αρέσει? Ναι. Πόσες φορές λες θα το σκαρφαλώσεις? Πολλές φορές. Ένα 500 εκατομμύρια. Για πες, περνάς καλά? Πολύ ωραία. Σε βλέπω, έχεις τρέξει, έχεις κουραστεί. Ναι, πολύ. Πόσες φορές λες να ανέβεις εσύ?
περίπου 15. Α, αλήθεια! Οπ, και εδώ, και στο καρουζέλ και εδώ. Για πείτε μας, ωραία περνάτε. Ναι. Τώρα δεν έχουμε και σχολείο, ευκαιρία να παίξουμε. Ναι. Αλλά σε λίγες μέρες ανοίγει. Έχετε ακόμα, έχετε. Ευχαριστηθείτε τώρα το παιχνίδι. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχεις φέρει κι εσύ το παιδί, τα παιδιά σου, δεν ξέρω, εδώ να παίξουν στο φουσκωτό, να περάσουν λίγο όμορφα τα Χριστούγεννα. Πώς περνάνε, πώς τα βλέπεις ευχαριστημένα τα παιδιά? Ω, είναι πολύ ωραία. Μπράβο στον Δήμο που κάνανε τέτοια κίνηση. Είναι φανταστικό. Εντάξει, έχουν στολίσει. Πολύ ωραία. Τα παιδιά διασκεδάζουν. Τώρα που δεν έχουν σχολείο, είναι ευκαιρία, ναι, νομίζω, ναι, να περάσουν τα Χριστούγεννα μακριά από τα τάμπλετ και από την τηλεόραση. Μπράβο, αυτό. Αυτό ακριβώς. Έχουμε κλείσει όλα τάμπλετ. Πάμε να βγούμε. Τώρα θα τελειώσουμε. Από εδώ θα πάμε στο καρουσέλ. Ωραία, ωραία. Ναι, αυτά. Καλή χρονιά να έχετε. Χρόνια πολλά. Σας εύχομαι υγεία και καλή χρονιά. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023 αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση της κάρτας αγορών, ενώ από το τέλος του ίδιου μήνα εκτιμάται ότι θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν 6 μήνες μετά, δηλαδή τον Ιούλιο του 2023. Να σημειωθεί ότι οι καταβολές θα γίνονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Ανοίγει εντός του Ιανουαρίου, όπως όλα δείχνουν, η πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε χιλιάδες νέους να εξασφαλίσουν επιδότησεις που θα φτάνουν ακόμα και τις 23.250 ευρώ, προκειμένου, αν το θελήσουν, τόσο να θωρακίσουν ενεργειακά την κατοικία τους, όσο και να την ανακαινήσουν. Η επιδότηση θα αφορά σε αλλαγή κουφωμάτων και ανανέωση συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού, αλλά και την αγορά τέντας, αντικατάστασης πλακιδίων, ειδών υγιεινής ή και αγορά ψυγείου ή κουζίνας. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, για λίγες μόνο ημέρες ακόμα και το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται με τη χαμηλή σε σχέση με το περσινό Δεκέμβριο τιμή 1,12 το λίτρο. Από την πρωτοχρονιά η τιμή του αυξάνεται γιατί ψαλιδίζεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο. Εφόσον δηλαδή οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα, η διάθεσή του θα γίνεται από το νέο έτος με ένα καπέλο της τάξης των 0,10 λεπτά, που μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο αν δεν συνεχιστεί η παράλληλη επιδότηση από τα δηληστήρια. Συνεχίζονται κανονικά τα δρομολόγια του Ολύμπιου ΖΕΦ στη γραμμή μας στη Χάρη Κάλυμνος, εξυπηρετώντας καθημερινά αρκετό κόσμο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γιορτών. Η επανομαζόμενη Παντόφλα, έπειτα από ένα μήνα απουσίας λόγω επισκευής στο Πέραμα, επέστρεψε στο λιμάνι μας στη Χωρίου, ενώ, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΑΝΕΜ Νίκος Χατζηνικολάου, έλειψε πολύ από τους επιβάτες. Συμπλήρωσε πως συνεχίζονται εντατικά εργασίες κατασκευής του νέου επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου με το όνομα Ολύμπιος Ερμής και πολύ σύντομα θα ταξιδεύει και αυτό στις θάλασσές μας. Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα από το Cost TV, χρόνια πολλά. Κάνουμε αυτό το τηλεφώνημα για να μάθουμε κάποιες πληροφορίες για τα δρομολόγια του Ολύμπιου ΖΕΦΣ, ο οποίος μετά από ένα μήνα απουσίας από τα δρομολόγια με την Κάλυμνο επέστρεψε δυνατός και δρυμύτερος για να εξυπηρετεί όλο αυτόν τον κόσμο που καθημερινά πηγαίνει έρχεται από την Κόστο, την Κάλυμνο και το ανάποδο. Πείτε μας έτσι λίγα λόγια. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον κόσμο όλο, ευχές πολλές για μια καλή χρονιά, υγεία και προκοπή. Ευχές για ένα 2023 με ειρήνη, χωρίς πολέμους, χωρίς ορφανά παιδιά. Σωστά τα λέτε. Είναι το πρωτεύον. Τώρα πάνω στο δικό μας το θέμα, στο προκείμενο, έχουμε γυρίσει εδώ και αρκετό καιρό από το Πέραμα. Κάναμε τις επιδιορθώσεις μας στο Ολύμπιο ΖΕΦΣ, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά τα δρομολόγια του. Έχουμε δύο μέρες, πρώτη του μηνός και δύο του μηνός είναι ρεπό, δεν θα έχει πλοίο, όπως και επίσης 6 του μηνός στα Θεοφάνεια δεν θα υπάρχει πλοίο στη γραμμή μας στη Χάρη Κάλυμνο. Ναι. Κατά τα άλλα συνεχίζουν τα δρομολόγια μας, εξυπηρετούμε τους πολίτες μας και κυρίως τους επιχειρηματίες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και αισθανόμαστε ότι
είναι λίγο θυμωμένοι όταν εμείς δεν έχουμε δρομολόγια, γιατί κάπως τους ξεβολεύουμε και κάπως δυσκολεύουμε τη ζωή τους. Εμείς αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό. Σωστά. Γιατί μπορούμε να δώσουμε λύσεις και στους πολίτες και στους επιχειρηματίες. Τώρα, ιδιαίτερα την εορταστική αυτή περίοδο, ο κόσμος που πηγαίνει έρχεται έτσι έχει αυξηθεί για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Είναι λογικό μετά από ένα καλοκαίρι έντονο να υπάρχει μία ύφεση στη δουλειά. Ναι. Αλλά αυτές τις γιορτές αρκετός κόσμος πηγαίνει, έρχεται και κάνει τα ταξιδάκια του, τα ημερήσια, εκδρομούλες. Υπάρχει κόσμος, ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί την αγαπάμε την Κάλυμνος, η Κάλυμνος αγαπάει εμάς και είναι ωραία έτσι αυτό το αλυσβερίσι, να το πω, που γίνεται ανάμεσα στα δύο νησιά. Στα δύο νησιά αυτά και το ρόλο που παίζει ο Ολύμπιος Ζεύς, η παντόφλα, ναι, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, το ξανατονίζω, είναι ένα βασικό μέσο το οποίο συνδέει τα δύο νησιά. Να σας πω ότι δεν είναι ο σύνδεσμος μας, τη χάρη με Κάλυμνο, είναι ισχυρότερος από το σύνδεσμο Κάλυμνο. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ναι, ναι. Είναι ισχυρότερος, είναι πιο άμεσος. Ναι, βέβαια. Έτσι, ακριβώς. Τώρα να σας ρωτήσω, πώς πάει η εξέλιξη με την κατασκευή του νέου οχηματαγωγού? Το καινούριο πλοίο, το οποίο θα έχει την ονομασία Ολύμπιος Ερμής, ακολουθώντας την παράδοση Ολύμπιος Ζεύς, θα έχει την ονομασία Ολύμπιος Ερμής, βρίσκεται σε ένα εξελιχτικό στάδιο πολύ προχωρημένο, μπορώ να πω. Οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς σταματημό, δεν υπάρχει μέρα που να μην δουλέψουν πάνω τα συνεργεία. Έχει φτάσει ένα στάδιο πολύ ικανοποιητικό, επαναλαμβάνω, και το πλοίο αυτό, το οποίο θα έχει και την δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων, 9 οχημάτων συγκεκριμένα, και θα έχει ένα πρωτόκολλο 300 άτομα. Μάλιστα, πολύ μεγάλος αριθμός, ναι. Και θα έχει προσόντα που δεν τα έχει άλλο πλοίο στην περιοχή. Αυτό να το θυμάστε. Ναι. Το πλοίο αυτό θα έχει προσόντα τα οποία δεν θα έχει άλλο πλοίο στην περιοχή. Πάει καλά, πάει καλά, και ελπίζουμε μέσα σε 3-4 μήνες το πλοίο αυτό να βρίσκεται στα λιμάνια μας, στα νερά μας, να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τόπου μας. Σε κατεπήγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ του Δήμου της Σκόδια Περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου με ώρα 1 8 το πρωί και λήξη στις 10 το πρωί, με μοναδικό θέμα τη ημερήσια διάταξη την έγκριση των πινάκων υποψηφίων κατάταξης και διοριστέντων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Γιορτινό και διασκεδαστικό το επόμενο θέμα. Η πιο αγαπημένη φιγούρα των ημερών είναι ο Άγιος Βασίλης, το σύμβολο αθωότητας, της αγάπης, της προσμονής. Εκατοντάδες τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον πολύ αγαπημένο Άγιο. Ένα τέτοιο παραμύθι ανέγνωσε σε μικρούς και μεγάλους η συνάδελφος εκπαιδευτικός δημοσιογράφος Κλεοπάτρα Μισαηλίδου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μαρίνας της ΚΟ στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Πρόκειται για την πρώτη συγγραφική πρωτοβουλία της Κλεοπάτρας Μισαηλίδου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης. Το μήνυμα του παραμυθιού είναι ότι πρέπει να αγαπάμε όλοι τον εαυτό μας και τους φίλους μας όπως είναι, και αν θέλουμε να αλλάξουμε, αυτό πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Απάθρισα σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου ακούει και βλέπει όλα τα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα. Ακούει λοιπόν μια συζήτηση που γίνεται. Μαμά, γιατί ο Άγιος Βασίλης έχει τόσο μεγάλη κυλίτσα? Μπαμπά, γιατί τα μάκουλα του Άγιου Βασίλη είναι τόσο αφράτα? Όλα τα ακούει ο κακόμερος Άγιος Βασίλης. Όλες τις απορίες και τα σχόλια των μικρών, αλλά και των μεγάλων παιδιών. Και στεναχωριόταν. Πολύ στεναχωριόταν όμως. Και χαμογελούσε πάντα σε όλες τις φωτογραφίες που τραβούσαν μαζί του. Οι καλοί του συνεργάτες όμως, οι Τάρανδοι, τα Ξωτικά και η γυναίκα του, η Άγιο Βασιλίνα, ήξεραν το παραπονό του και την κρυφή του επιθυμία. Και δεν ήταν άλλη από το να δυνατήσει. Να μην έχει πια μια μεγάλη κοιλιά σαν μπαλόνι, ούτε μάγουλα σαν φρεσκοζυμωμένα τσουρικάκια. Φέτος όμως το έβαλε σκοπό. Τα ερχόμενα Χριστούγεννα θα τον έβρισκαν διαφορετικό.
Θα σταματούσε να πίνει όλα τα γάλατα και τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, τα μπισκότα που του προσέφεραν σε κάθε σπίτι. Τέλος αυτά. Το είχε πάρει απόφαση. Θα έκανε φυσικά, τι άλλο, και πολύ γυμναστική. Κλεοπάτρα, συμμετέχεις και εσύ εδώ στο πρόγραμμα των Χριστουγέννων, στη γιορταστική ντυμένη πραγματικά Μαρίνα. Θα μου μπορεί να μας πεις τι ακριβώς θα παρουσιάσεις σήμερα εδώ στους μικρούς μας φίλους. Είναι η πρώτη μου συγγραφική προσπάθεια με ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Μπήκα και εγώ σε αυτές τις όμορφες δράσεις της Μαρίνας να βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ στην όμορφη χριστουγεννιάτικη διάθεση που έχει προσπαθήσει φέτος εδώ η διοίκηση της Μαρίνας. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι που περνάει όμορφα μηνύματα, που αφορά, μάλλον ο τίτλος είναι «Ο Άγιος Βασίλης που ήθελε να αδυνατήσει». Ο τίτλος ίσως είναι λίγο παραπλανητικός, αλλά θα δείτε στην πορεία ότι αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους άλλους να μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα για τον εαυτό μας. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας για αυτό που είμαστε και μόνο αν θέλουμε εμείς οι ίδιοι να βελτιωθούμε και να αλλάξουμε κάτι, μόνο τότε μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Σημαντικά τα μηνύματα, ειδικά στα μικρά παιδιά. Αυτή σου έτσι συγγραφική πραγματικά πρωτοβουλία θα έχει υπακόλουθο, δηλαδή θα εκδοθεί το συγκεκριμένο παραμύθι ή απλά τώρα είναι έτσι απλά η παρουσίασή του? Είναι σε διαδικασία έκδοσης, είναι το πρώτο όπως σας είπα και έχω ήδη γράψει και το δεύτερο. Απλά όλα αυτά θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω και δεν ήθελα τα φετινά Χριστούγεννα να χαθούν χωρίς να το μοιραστώ με τα παιδιά και με τους μεγάλους εδώ του νησιού μας. Γιατί ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, Κλεοπάτρα? Γεννήθηκε τελείως τυχαία αυτή η έμπνευση. Έβλεπα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι μου. Έτσι ήταν, είχα φτιάξει από μόνη μου μια όμορφη ατμόσφαιρα και έτρωγα ένα γλυκάκι. Και κάπως έτσι μου ήρθε ο τίτλος «Ο Άγιος Βασίλης που ήθελε να δυνατήσει» για όλο αυτό το μπούλινγκ και για τον κόσμο που ταλαιπωρείται με τα κιλά και με τον ίδιο του τον εαυτό όταν παλεύει να δυνατήσει, αλλά και με τα άσχημα σχόλια που μπορεί να ακούει από τον περίγυρο. Οπότε έτσι απλά τυχαία δημιουργήθηκε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Δεν καρταρείται σε έναν μύθο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι έτσι παχουλός με την κυλίτσα και την κλασική έτσι φιγούρα? Όχι, τελικά δεν τον καταρρύπτω. Γιατί αποφασίζει ότι τελικά θα μείνει όπως είναι και ότι αγαπάει τον εαυτό του για αυτό που πραγματικά είναι και για αυτό που τον αγαπάμε όλοι μας, μικροί μεγάλοι, έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει. Ο Άγιος Βασίλης, τι πιστεύετε, είχε αδυνατήσει? Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλης είχε αδυνατήσει λιγάκι, αλλά όχι όσο θα ήθελε η αλήθεια. Τα μάγουλα και η κυλίτσα του ήταν ακόμα πολύ διάκριτα, δηλαδή φαίνονταν ακόμα. Και η κυλίτσα του ήταν φουσκωμένη και τα μαγουλάκια του ήταν έτσι κόκκινα-κόκκινα και αφράτα, όπως θα ξέρουμε. Και η αλήθεια ένιωθε και εξουθενωμένος. Δηλαδή δεν είχε κουράγιο ούτε τα ενία του έλκυθρου να κουμαντάρει. Ξέρετε αυτά που κρατάει τους αράντους και τους οδηγεί? Ήταν αυτό. Α, μπράβο, όμως αυτό που έχουμε εκεί. Κοιτάρανθηκε η γυναίκα του. Όταν τον είδαν έτσι, αγχώθηκαν και προβληματίστηκαν, γιατί δεν είχαν συνηθίσει αυτή την εικόνα του Άγιου Βασίλη. Σε λίγες μέρες θα είχε να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά όλου του κόσμου. Εγώ ήμουνα μέσα εδώ στην παράγκα, ναι, και άκουσα ένα υπέροχο παραμύθι. Εσύ το έχεις γράψει? Εγώ το έχω γράψει και το είπα εδώ στα παιδιά τα δικά μας. Παιδιά, σας άρεσε? Ναι! Δεν ήταν φοβερό? Ναι! Πάμε τώρα σε ένα νέο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, υλοποιεί το Κέντρο Διαβίου Μάθησης ΑΝΚΟ. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνω των 18 ετών. Οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και
15 Ιανουαρίου του 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΝΚΟ στο τηλέφωνο 2242-026-900. Μένουμε στο κλίμα των ημερών. Η πρωτοχρονιά πλησιάζει και πολλοί είναι ο κόσμος που βγαίνει στην αγορά για να ψωνίσει τα δώρα σε αγαπημένα πρόσωπα ή προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων αναζητώντας τις πιο οικονομικές λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για να αποφύγουμε μερικές παγίδες των ημερών μας δίνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Ευγενικός. Κύριε Ευγενικέ, παραμονή πρωτοχρονιάς πλησιάζει και ο κόσμος γενικότερα τρέχει για τις τελευταίες αγορές, τόσο διαζώσεις στις τοπικές αγορές, όσο και διαδικτυακά. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, ούτως ώστε να μην εξαπατηθούν από τις προσφορές που κατά καιρούς βλέπουμε να υπάρχουν? Καλησπέρα κύριε Απολίτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι να προσέχουν κάθε φορά που έχουμε γιορτές, αλλά αυτό πρέπει να γίνει τρόπο ζωής πια. Γιατί περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο που ελπίζω να φτάσει στο τέλος της γρήγορα για να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε καλύτερα. Για να ξέρετε, το 2021 είχαμε μια αύξηση το 18,5% και τώρα φέτος πλησιάζουμε το 40% πλησιάζοντας το καινούριο χρόνο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, ο Έλληνας, κάθε καταναλωτής, όχι μόνο ο Έλληνας, είναι ότι πρέπει να οργανώνει πολύ καλά τις αγορές του πια. Mm-hmm. Να κάνει μια σωστή, δηλαδή να παίρνει μια τα παράγοντα. Μια έρευνα αγοράς ουσιαστικά. Όχι, πρώτα να οργανώσει, να θέλει ακριβώς τι θέλει. Και ποια είναι τα απαραίτητα, αυτά που θέλει. Και αναλόγως και με την τσέπη του και όχι με δάνεια και με πιστωτικές κάρτες, να οργανώσει καλά τις αγορές και μετά να κάνει την έρευνά του βέβαια, έτσι. Είναι γιατί ζούμε σε μια, όπως σας είπα, πολύ δύσκολη εποχή. Και μια περίοδο, μια αγορά γενικότερα που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, τόσο εμπορική όσο και η διαδικτυακή. Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και πολλές παγίδες, ειδικά στο διαδίκτυο. Αυτές τις παγίδες θα θέλαμε να μας πείτε που θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Κοιτάξτε, οι παγίδες τώρα, εντάξει, οι παγίδες υπάρχουν πολλές. Αυτό που πρέπει να προσέξει, όπως είπαμε, ο κόσμος είναι όταν θα κάνει μια έρευνα αγοράς. Και η έρευνα αγοράς γίνεται πολύ απλά. Αν έχουμε να κάνουμε το διαδίκτυο, βλέπουμε το κατάστημα που θέλουμε να αγοράσουμε, αν έχει καλά reviews, πολύ βασικό, και αν είναι νόμιμο. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το δει πολύ, πολύ. Και να δούμε ότι δεν αγοράζουμε πάντα το φθηνό προϊόν, αλλά το πιο οικονομικό. Γιατί το φθηνό μπορεί μακροπρόθεσμα να μας βγει πιο ακριβό, γιατί μπορεί να είναι μούφα το προϊόν από τη μία, και από την άλλη μπορεί να προκαλέσει, αν το προϊόν είναι και φαγόσιμο, μπορεί να προκαλέσει κακό στην υγεία μας. Και το κακό στην υγεία μας είναι και στην τσέπη μας μελλοντικά. Βέβαια. Άρα αγοράζουμε πιο οικονομικά και όχι πιο φθηνά. Τώρα από εκεί και πέρα. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών έχει κάποιον ελεκτικό μηχανισμό, κύριε Ευγενικέ? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πιο πολύ συμβουλευτικά. Δεν έχουμε, απλά ενημερώνουμε τις αρχές. Αν δούμε κάτι, ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές προχωράνε στην καταγγελία και σε οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζετε όμως από την εμπειρία σας αν υπάρχουν αυτό, αν δηλαδή και οι καταναλωτές κάνουν καταγγελίες και αν υπάρχει τελικά ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ούτως ώστε να πατάξει και κυρίως και το παρεμπόριο που κατά ψέματα κατακλείζει την αγορά. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Τώρα ότι φυτοσδόουν πολλές από αυτές, το ξέρουμε όλοι μας, και γι' αυτό πρέπει ο καθένας καταναλωτής πρέπει να προσέξει πριν την πατήσει. Γιατί άμα την πατήσει και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως σας είπα, δεν υπάρχουν αρκετά άτομα για αυτές τις αρμόδιες αρχές. Άρα εμείς οι ίδιοι πρέπει να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Όχι βέβαια να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Στην κυριολεξία, αλλά απλά να προσέχουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αγοράσουμε. Εδώ όμως δεν έρχεται όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι καλύτερα τελικά να ψωνίζουμε εμείς οι ίδιοι από τα καταστήματα της τοπικής αγοράς, ούτως ώστε να βλέπουμε κατευθείαν τι είναι αυτό που αγοράζουμε και να είμαστε σίγουροι για το προϊόν που αγοράζουμε και ότι δεν θα εξαπατηθούμε. Βεβαίως, και βέβαια να αγοράσουμε πάντα ελληνικά τοπικά προϊόντα. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι, και το πιο βιώσιμο για όλους μας. Γιατί διαφορετικά, αν αγοράζουμε μόνο μέσω ίντερνετ,
Δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν το βλέπουμε το προϊόν, ούτε το έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό βέβαια είναι μετά, μπορούμε βέβαια να το επιστρέψουμε, αλλά είναι πολύ χρονοφόρο και πολλές φορές δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί προτιμάνε οι καταναλωτές τα τοπικά και ελληνικά προϊόντα. Και βέβαια να αγοράζουν από τα μαγαζιά. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάτε. Γενικότερα βλέπετε οι καταναλωτές έτσι να είναι ανήσυχοι και να καταγγέλουν περιστατικά εξαπάτησης κυρίως από το διαδίκτυο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όχι μόνο από το διαδίκτυο και από μαγαζιά. Όχι μόνο, αλλά τα περισσότερα είναι από το διαδίκτυο. Ναι. Τα περισσότερα είναι από διαδίκτυο. Ναι. Ναι, γιατί όλοι ψάχνουν το φθηνό προϊόν και δεν βλέπουν, ας πούμε, ένα παπούτσι, ένα αντίτας π.χ. Έτσι. Και πολλά προϊόντα μαϊμούδες πρέπει να πούμε, κύριε. Ακριβώς αυτό. Διαδίκτυο. Έχουμε πάρα πολλά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι, αλλά και ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει π.χ. ένα αλφα προϊόν, έτσι, το οποίο στα μαγαζιά είναι 100 ευρώ να τα αγοράσει 20 και 25 ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί. Άρα πρέπει να πονηρευτούν οι καταναλωτές και να μην πέφτουν θύματα σε αυτές τις παγίδες. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο λέτε για τις γιορτές, αυτό πρέπει να γίνει τρόπο ζωής για όλους μας. Έτσι, να είναι στην καθημερινότητά μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα είναι δύσκολο. Και, και λόγω των εορτών αλλάζουμε την καθημερινότητά μας. Δηλαδή να πηγαίνουμε και να τρώμε πολύ κρέας, πολύ γλυκά, πολλά ποτά. Και πολύ να αποφεύγουν πάρα πολύ. Υπερκατανάλωση προϊόντων και αγαθών. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μελλοντικά. Γιατί πρέπει να προσέξουμε και λίγο το περιβάλλον. Έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Βλέπω πόσα φαγητά πετάμε. Εντάξει, το βλέπω δηλαδή και μπορείτε να το δουν όλοι στα σκουπίδια μας. Και η αυτοσυγκράτηση και αυτό που είπατε και πριν, η έρευνα που πρέπει να κάνουμε, να γνωρίζουμε τις ανάγκες μας και πάνω σε αυτές να κινηθούμε, είναι το σημαντικότερο μήνυμα. Ακριβώς. Να μειώσουμε όσο μπορούμε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και τυριά. Η απειδέρπιο πάντα να προτιμούμε φρούτα. Και υγιεινά, έτσι. Βέβαια και πριν από οτιδήποτε άλλο, ας βάλουμε στο πιάτο μας σαλάτα. Για κάθε αγορά μας πρέπει να προσέξουμε, να παίρνουμε απόδειξη για πληρωμής, γιατί αυτό είναι και η ασφαλειά μας. Βέβαια. Σε περίπτωση που είναι ακατάλληλο το προϊόν. Να ζητάμε εμείς οι ίδιοι καταναλωτές την απόδειξη. Ακριβώς. Κύριε Βιερικέ, κάτι άλλο, το ξαναλέω αυτά, αναλόγως με τα οικονομικά μας, να αγοράζουμε. Μην χρεωνόμαστε σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες μας. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευγενικέ, για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Εύχομαι σε όλους αγάπη, ομόνοια, σε όλους μας, ενότητα, έτσι, ομόνοια βέβαια, ενότητα, σεβασμό, ευτυχία. Και πάνω απ' όλα να ζούμε με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αναρτήθηκαν σήμερα στο e-καταναλωτής οι νέες λίστες για τα σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού. Αφορούν την εβδομάδα από 28 12 έως και 31 1 του 2023. Το καλάθι του νοικοκυριού μπαίνει σήμερα στην ένατη εβδομάδα εφαρμογής του και έως τις 4 Ιανουαρίου του 2023 λόγω των γιορτών θα είναι εμπλουτισμένο με γαλοπούλα, μοσχάρι, τσουρέκι ή βασιλόπιτα και σοκολάτα. Σημειώνεται το Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε ότι το καλάθι του Άι Βασίλη θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως και τις 11 Ιανουαρίου στα καταστήματα των παιχνιδιών. Με τρία νέα βιβλία που αφορούν την Αλικαρνασσό επισκέφθηκε το νησί μας ο συγγραφέας Μιχάλης Τριανταφύλου. Με φόντο το Λιμένα Μαντρακίου και στο βάθος της Αλικαρνασσού, ο κύριος Τριανταφύλου περιέγραψε το περιεχόμενο των νέων του συγγραμμάτων που σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουν στα βιβλιοπωλεία, ενώ μίλησε και για μια εικονογραφημένη έκδοση με πρόσωπα υπαρκτά και ιστορίες αληθινές της ελληνικής πόλης του 1914. Λοιπόν, εδώ στο λιμάνι της ΚΟ με τον κύριο Τριανταφύλου, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο σημείο για να κάνουμε αυτή τη μικρή συνέντευξη, μιας και όλοι γνωρίζουμε ότι η καταγωγή σας είναι από απέναντι, όπως λέμε, από την Αλικαρνασσό, όπως και πολλών ΚΟΝ. Έχουμε λοιπόν φόντο το Πετρούμι, ακριβώς. Είμαστε εδώ για να πούμε για τις νέες σας συγγραφικές ανησυχίες, να το πω, που αφορούν φυσικά την Αλικαρνασσό. Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι στην παρουσίαση του βιβλίου σας στο Χάνη και είμαστε εδώ για να μας δείξετε τρεις νέες εκδόσεις και θέλω να μου πείτε έτσι λίγα λόγια για το τι αφορά η καθεμία. Πρώτα απ' όλα
Χρόνια πολλά. Χαίρομαι πάντα να είμαι πίσω στο νησί της Κο. Τα καινούργια βιβλία είναι μια συνέχεια της προηγούμενης έρευνας. Ένα βιβλίο αφορά την Αλικαρνασσό μέσα από τις εφημερίδες του 20ου αιώνα, από κάποιες εφημερίδες που έχουν βρεθεί τη δεκαετία του 30 και του 50, κυρίως από εκεί. Ένα βιβλίο είναι το περισσολόγιο της Αλικαρνασσού, που είναι 501 περιουσίες, καταγραφές, αιτήσεις που είχαν γίνει το 1926, τα ανταλλάξιμα της Αλικαρνασσού. Και ένα βιβλίο είναι από μνημονεύματα του Αποστόλου Μουζουράκη, ο οποίος έφυγε στην ηλικία των 11 ετών από την Αλικαρνασσό, έχοντας μνήμες και από την πορεία προς τα τάγματα εργασίας, αλλά και αργότερα από την ίδρυση της νέας Αλικαρνασσού, από την Αθήνα με την αντιμετώπιση των προσφύγων, ξανά στην Κρήτη, ξανά στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο το οποίο δεν βγήκε ποτέ και μου ανάθεσε η κόρη του να το ξαναγράψω, να το επιμεληθώ, και πλέον έχει φτάσει στο τέλος αυτή η διαδικασία και είναι το τρίτο βιβλίο. Είναι και οι τρεις, νομίζω, πραγματικά πολύτιμοι θησαυροί στα χέρια σας, που όλοι εμείς που έχουμε καταγωγή από το Πετρούμι αλλά και οι υπόλοιποι αξίζει να το διαβάσουν. Και μου δείξατε και ένα πάρα πολύ όμορφο εικονογραφημένο, το οποίο προσωπικά με εντυπωσίασε, γιατί μου είπατε ότι είναι και ύπαρκτα τα πρόσωπα, ναι, και είναι μια ιστορία που είστε κι εσείς μέρος αυτής και μέλη της οικογένειάς σας. Αφορά ένα ταξίδι που έγινε στην πραγματικότητα το 17, αν θυμάμαι καλά. Είχα φύγει από εδώ από την Κο. Πήγα για πρώτη φορά στην Αλικαρνασσό. Ξεκινάει με αυτό το ταξίδι μου. Και στην Αλικαρνασσό, ενώ έψαχνα να βρω το σπίτι, γίνεται ένας σαν στο βιλισμό στον χρόνο και πάω πίσω στο 1914. Και όλο το εικονογραφημένο είναι 4-5 μέρες ξενάγησης στην Αλικαρνασσό του 1914. Επέλεξα αυτή την ημερομηνία γιατί ήταν λίγο πριν ξεκινήσουν τα μεγάλα προβλήματα της ανταλλαγής. Και όλα τα πρόσωπα μέσα είναι υπακτά. Δηλαδή έχω μέσα τη γιαγιά μου, τον παππού μου, το σπίτι μας. Είναι ένα ταξίδι σαν τα παλιά κλασικά εικονογραφημένα. Και είναι πιο εύκολο για ένα παιδί ή κάποιον ο οποίος θέλει να φανταστεί πώς ήταν εκείνη η εποχή, να δει εικόνες της εποχής εκείνης και να ταξιδέψει σε εκείνη την εποχή. Πολύ όμορφο και αυτό το βιβλίο. Πείτε μας πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε. Σύντομα θα είναι στα βιβλιοπωλεία στην Κο. Ήδη υπάρχουν σε ένα από τα φαρμακεία εδώ, έτσι στη Ματιά, δεν μπορεί κάποιος να το βρει. Αλλά και από διάφορες εκδόσεις θα βγουν σύντομα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΒ στην εορταστική ατζέντα την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου. Η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ θα επισκεφτεί τις αρχές του τόπου για τα κάλαντα. Στις 10 στην Μητρόπολη ακολουθούν το Επαρχείο, Δημαρχείο, Λιμεναρχείο και 11:30 στην Πλατεία Ελευθερίας της ΚΟ. Επίσης, κάλαντα στις αρχές του τόπου θα πει και η Φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη και ακολούθως στο Επαρχείο και στο Δημαρχείο. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα μέσα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Επιτροπή του Δεύτερου Κυπέλλου Βετεράνων ΚΟ ανακοινώνει ότι η διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΒΣ θα συνεχιστεί μετά την πρωτοχρονιά. Οι εκκρεμείς αγώνες θα οριστούν με συνεννόηση των ομάδων και θα ανακοινωθούν από την Επιτροπή. Εκκρεμούν οι προημιτελικοί διπλοί αγώνες ΑΕΚΟΣ Δόξα Καρδάμενας και η ημιτελική ΑΟΑΘΛΟ Παιδιών ΚΟ ΠΑΟΚΟ και αντίμαχος ΚΟ με τον νικητή του ΑΕΚΟ Δόξα Καρδάμενας. Την είδαμε 57-52 γνώρισε ο Ηρακλής 2000 στο Προμηθέας Park Tournament απέναντι στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία των σημερινών αναμετρήσεων στην Πάτρα. Η ομάδα του Αποστόλου για σημείο προσπάθησε μέχρι το τέλος ένα μάτς το οποίο και οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, αλλά δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα. Αύριο στις 4 ο Ηρακλής 2000 θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Σε πλήρη δράση βρίσκεται στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ το δεύτερο Christmas Basketball Tournament που διοργανώνει ο Έσπερος. Στη σημερινή ημέρα τον παρέδωσαν και η ΑΚ αλλά και η ομάδα του Ηρακλή 2000 με τους νεαρούς αθλητές να το απολαμβάνουν και να παίζουν ελεύθερο μπάσκετ χωρίς σκοπιμότητες. Στην κάμερα του COS TV μίλησε ο προπονητής της ΙΑΚΑ Γιάννης Κοσαρής και ο προπονητής του Ηρακλή 2000 Τάσος Σημαντηράκης. Η ΙΑΚΑ πιστεί όλα αυτά τα χρόνια σε οτιδήποτε χριστουγεννιάτικο γίνεται είτε στο νησί της Κο είτε στο νησί της Καλύμνου. Βρίσκεται εδώ σήμερα με την ομάδα κάτω των 13 ετών για να αγωνιστεί σε αυτό το τουρνουά που διοργανώνει η ομάδα του Εσπέρου. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά σε όλους, μπασκετικούς και μη, να είμαστε καλά, υγιείς, να μην έχουμε
δύσκολες καταστάσεις στη χώρα μας, γενικότερα στα νησιά μας, και από εκεί πέρα μπασκετικά εμείς πάντα θα δηλώνουμε παρόν σε εκδηλώσεις για τις ακαδημίες, τις μπασκετικές ακαδημίες. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Βλέπετε ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, γιορτές, Χριστούγεννα, εμείς θα είμαστε εδώ. Πέρσι είχα έρθει και είχα... Πέρσι, νομίζω, το πρώτο τουρνουά είχα πει ότι δεν είχαμε ένα γήπεδο εφάμιλο το δικού σας. Τώρα έχουμε ένα γήπεδο με παρκέ. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και ιδιαίτερα εμένα που το περίμενα 35 χρόνια. Από εκεί πέρα το τουρνουά είναι υπέροχο. Βλέπεις τα παιδιά θα το χαρούν και θα το ευχαριστηθούν. Και επειδή η ΑΚΑ, όπως έχω πει, είναι και ομάδα, είναι και παρέα μπασκετική, γιατί πρέπει πέρα από το μπάσκετ να κοινωνικοποιηθούν και τα παιδιά και να γίνουν ένα σύνολο αύριο μεθαύριο υγιής για την κοινωνία μας. Είμαστε και οικογένεια κοντά σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Θα είμαστε παρόν και θα δηλώνω και εγώ παρόν όσο μπορώ ακόμα, γιατί μας έχουν πάρει και τα χρόνια, να βοηθώ και να συμπαραστέκομαι σε όλες αυτές τις δράσεις που κάνουν μόνο καλό. Τι να μας φέρει το 2023? Εγώ λέω ένα πράγμα πάντα, υγεία να έχουμε και από εκεί και πέρα όρεξη, προκοπή, δύναμη να αντέξουμε και εμείς φτιάχνουμε τα όμορφα χρόνια ή τα άσχημα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο χρόνος που θα μπει θα είναι καλύτερος από τον περασμένο, μπασκετικά τουλάχιστον. Και από εκεί πέρα εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι γαλινεμένος, οι ψυχές μας να μην ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι με συναισθήματα και δεν πρέπει ποτέ να χάνονται αυτά τα συναισθήματα, να αγαπάμε και να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλους τους συμπατριώτες μας, και έτσι πιστεύω θα φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο για αυτά τα παιδάκια που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους. Ηρακλής 2000, όπως πάντα, δηλώνει παρόν σε αυτά τα τουρνουά με τις μικρές ηλικίες. Βρίσκεστε εδώ για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Όσα παιδιά βρίσκονται στο νησί, γιατί όπως και οι περισσότερες ομάδες, έτσι και ο Ηρακλής έχει πολλά παιδιά τα οποία είναι εκτός νησιού. Παρ' όλα αυτά, όσοι είναι εδώ, να βρεθούν στο κλειστό και να το διασκεδάσουν. Ακριβώς αυτό. Και εμείς έχουμε πάρα πολλές ακαδημίες, είναι πάρα πολλά τα παιδάκια. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, είναι μόνο οι 8 να δώσουμε συμμετοχή, αλλά δεν πειράζει, και αυτοί καλοί είναι. Αυτά όλα καλά. Πάντα δίνουν συμμετοχή με εδώ με τον Έσπερο. Πιο πολύ για τα παιδιά να έρθουν να το ευχαριστηθούν, να περάσουν όμορφα και όλα καλά. Τι θα ζητήσουμε για το 23? Για το 23 θα ζητήσουμε υγεία πάνω απ' όλα και ένα γήπεδο. Είμαστε από τον Νοέμβρη χωρίς γήπεδο. Σε διακόπτω, φτάσαμε από εκεί που ζητούσαμε κλειστότερα να ζητάμε έστω και το ανοιχτό. Έστω και το ανοιχτό. Ένα απλό γήπεδο για τα παιδιά να μπορούμε να παίζουμε. Ξεκινήσανε κάποια έργα να γίνουν για το καλό όλων και για το γήπεδο, για τα παιδάκια, για όλα από, μέσα Νοέμβρη, 15-20 Νοεμβρίου. Και τότε μας είχαν πει σε μια εβδομάδα όλα έτοιμα, όλα καλά. Λέμε, σούπερ. Πέρασε Δεκέμβρης και γήπεδο ακόμα δεν έχουμε δει. Μια μπασκέτα έχουμε. Σπασμένα όλα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ένα γηπεδάκι το έχουμε ανάγκη. Τουλάχιστον το ανοιχτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Χρήματα από την ΕΠΟ πήρε η ΕΠΣ 12 νήσου, όπως και οι άλλες ενώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για ποσά τα οποία είχαν να κάνουν με τις μετακινήσεις των μεικτών ομάδων. Το προηγούμενο προτάσμα των μεικτών ομάδων περιλάμβανε δύσκολα ταξίδια με τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά δαπανήθηκαν να πλησιάζουν τις 45.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία δαπάνησε η ΕΠΟ για λογαριασμό της ΕΠΣ 12 νήσου. Συμπληρωματικά, σχεδόν 10.000 ευρώ δόθηκαν στους ποδοσφαιριστές που τραυματίστηκαν σοβαρά τη σεζόν που πέρασε και χρειάστηκε να κάνουν χειρουργική επέμβαση. Στον Κοστ TV μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣ 12 νήσου, Χρήστος Ψέλλας, αναλύοντας το ποσό που δόθηκε και την βοήθεια της ΕΠΣ 12 νήσου σε αυτή την μεταβατική περίοδο προς τα σωματεία. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣ 12 νήσου, τον Χρήστο τον Ψέλλα, για να μας πει, πέρα από τις ευχές του, για να κάνουμε έτσι και μια διευκρινιστική δήλωση, θα έλεγα, σχετικά με τα χρήματα αυτά τα οποία πήρε η ΕΠΣ 12 νήσου από την ΕΠΟ. Ένα μεγάλο ποσό που τη γράψαμε και εμείς, από ό,τι γράφτηκε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, είναι ένα ποσό στο οποίο μέσα στο ποσό αυτό υπάρχουν και πράγματα, υπάρχουν και ποσά τα οποία τα έχει δώσει ήδη κάθε ένωση, αλλά νομίζω ότι ο κατάλληλος για να μας πει περισσότερα είναι ο Χρήστος. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλές γιορτές με υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φιλάδρους και στις ομάδες λοιπόν. Είδαμε αυτό που ανακοινώθηκε, βέβαια δεν ξέρω από πού βγήκε αυτή η είδηση, γιατί από την ΕΠΟ δεν το έχω δει σαν ανακοίνωση. Απλώς να πούμε ότι αυτό το ποσό δεν είναι μια επιχορήγηση που έρχεται τώρα. Είναι το ποσό που δόθηκε στις ενώσεις από 1 Απριλίου του 2022 έως σήμερα.
αλλά μέσα σε αυτό που αφορά την έψοδο κανείς σου είναι οι μειχτές ομάδες που για πέρυσι για πρώτη φορά έγινε μετακίνηση στις έδρες των νησιών. Ναι, παραέγινε μετακίνηση. Παραέγινε μετακίνηση, δυστυχώς ήταν πολύ πρόχειρη διοργάνωση και στήχησε ακριβά, και τα οποία στήχησε αυτές οι μετακινήσεις 45 ατόμων σε Μυτιλίνη, Κυκλάδες, Χίο, στήχησαν 40.000 ευρώ, τα οποία βέβαια τα πλήρωσε η ΕΠΟ για λογαριασμό της ΕΠΟ Δεκανήσου για τις μετακινήσεις αυτές. Και συμπεριλαμβάνονται μέσα στα ποσά αυτά. Δεν είναι επιχορηγήσεις προς την Ένωση ώστε να κάνει το πρόγραμμά της πώς θα στηρίξει τα σωματεία. Ουσιαστικά είναι χρήματα τα οποία έχουν δοθεί επί της ουσίας. Βεβαίως, ναι, ναι. Από όλα αυτά που, που γραφτήκαν έχουν δοθεί. Δεν περιμένουν να μας έρθουν. Μακάρι να είχαμε επιχορήγηση 100.000 ευρώ και να στηρίζαμε και εμείς τα σωματεία μας. Συν σε αυτά τα ποσά πάλι που αναγράφονται, υπάρχουν τα ποσά που πηγαίνουν για τους τραυματίες ποδοσφαιριστές. Όπως ξέρετε, η ΕΠΟ Δεκανήσου στηρίζει από τότε που έχουμε αναλάβει σαν διοίκηση για κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς μέσω της ΕΠΟ με τη διαδικασία που κάνουμε, σιωπηρά, αλλά είναι τουλάχιστον σε αυτό το ποσό 10.000 που έχουν πάει ονομαστικά σε τραυματίες ποδοσφαιριστές που χρειαστήκαν χειρουργική επέμβαση για όλα αυτά. Οπότε δεν είναι μια επιχορήγηση που περιμένουμε ώστε για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη στήριξη των σωματείων. Αυτή που ανακοίνωσε εδώ ο πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Μπαλτάκος, ότι κάθε ένωση θα υπάρξει μια επιχορήγηση ώστε να μπορέσει να στηρίξει τα σωματεία. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα. Και περιμένουμε για να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε τα σωματεία όπως πρέπει να γίνει. Αυτό ευελπιστούμε όπως να γίνει σύντομα. Όπως είχαμε πει, αυτή είναι μια μεταβατική χρονιά για την Ένωση. Η Ένωση ήταν πάντα δίπλα στα σωματεία, όπως ήταν ότι δωρεάν δελτία για τις πρώτες εγγραφές, λιγότερο παράβολο στους προπονητές για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, έχουν πάει στην ΕΠΟ τα έσοδα. Οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια ώστε να διευκολύνουμε τα σωματεία μας. Οπότε περιμένουμε περιμένουμε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα ώστε από του χρόνου να μπορούμε να στηρίξουμε τα σωματεία μας όπως πρέπει να γίνει. Ωραία. Επί τη ευκαιρία, μια και κλείνουμε το 22, ευχαριστημένος από την πορεία των πρωταθλημάτων μέχρι στιγμής, για το πώς κυλούν σε Α και Β κατηγορία και Γ. Εντάξει, όπως ξέρουμε, είναι μια δύσκολη περιοχή τα Δωδεκάνησα, υπάρχουν τα απαγορευτικά, υπάρχουν οι αναβολές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε την επανέναξη των πρωταθλημάτων με όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, σε προτεραιότητα να γίνουν αυτά τα παιχνίδια και μετά να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, το κανονικό πρόγραμμα. Ωραία. Να ευχηθούμε και εμείς καλή χρονιά, καλή δύναμη. Ξέρω ότι αυτός ο μήνας που έρχεται είναι δύσκολος πάντα για την Ένωση, γιατί είναι μήνας μεταγραφών και συνήθως οι ομάδες τις εξαντλούν όλες τις μέρες και τις 31 του Γενάρη. Οπότε καλή δύναμη και καλή υπομονή. Ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε την τελευταία μέρα των μεταγραφών εδώ πέρα. Ελπίζω τα σωματεία να δείξουν μια κατανόηση, να έρθουν νωρίτερα και να μην τα αφήσουν την τελευταία στιγμή. Ωραία, ωραία. Χρήστο μου, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική μας ενημέρωση. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνίγουν ότι η ανατολική στρεφόμενη σε βόρειο, εντάσσεω 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του COS TV. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.